Μαέστρος στο πατάρι εκείνο που έχει βάλει. Θα γίνει πρόεκταση. Θα γίνει πρόεκταση. Και ο Μαέστρος θα μπει λίγο πιο με ένα πόδιο να παίζει μουσική. Είναι πρόεκταση. Ίσως γι' αυτό το έχω φύγει. Γιατί άμα το σαν είμαστε το πάνω με αυτά. Δεν θα γίνει καθήλια που σε Δεύτερη φορά που έρχομαι εγώ στο θέατρο, από τον κύριο που ανέλαβα ως δήμαρχος, έχω παρατηρήσει ότι υπήρχαν διάφορες ελλείψεις στη μελέτη, οι οποίες τώρα τις βλέπουμε δυστυχώς και είναι αργά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση που βρήκαμε πρέπει να την ολοκληρώσουμε για να αρχίσει να δουλεύει το θέατρο. Για να δουλεύει το θέατρο πρέπει να γίνει ελλείπει κατασκευμένος ένα βατορίο, μπροστά από τη σκηνή δηλαδή, το οποίο έχει προγραμματιστεί να γίνει από τη μελέτη για να μπορέσει να ανεβοκατεβάζει την ορχήστρα σε σημείο που ένα επιλεγμένο σημείο από για τις ανάγκες του θεάτρου. Δυστυχώς δεν έχει γίνει το αναβατόριο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο τώρα να γίνει για να λειτουργήσει σύντομα το θέατρο, επειδή πιέζει ο χρόνος. Και προς το παρόν θα κοιτάξουμε να δώσουμε μια λύση, δηλαδή να κατασκευάσουμε ένα υπόστρωμα στο ύψος που θα κυρίως θα χρησιμοποιείται για τις περισσότερες λειτουργίες του θεάτρου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε το ανεβοκατάσμα. Να μην χρειάζεται να ανεβοκατεύει προς το πάνω. Ένα σταθερό δάπεδο. Μια σταθερή κατασκευή. Για την ορχήστρα. Η οποία και μπορούμε, επειδή θα είναι αυτή λιώμενη η κατασκευή, θα μπορεί να αφαιρεθεί στο μέλλον και να γίνει μια μελέτη η οποία να γίνει το αναβατόριο αυτό. Το αναβατόριο αυτό δεν έχω υπόψη μου τώρα πώς έχει σχεδιαστεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια μονοκόμματη κατασκευή και αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην κατασκευή του και γι' αυτό και οι διάφοροι εργολάβοι φεύγουν, το λαμβάνουν και το εγκαταλείπουν. Θα πρέπει να γίνει, να χωριστεί σε τμήματα, σε τρία ή τέσσερα τμήματα αναλόγως, και να λειτουργούν ανεξάρτητα τμήματα αυτά για να μπορέσουμε να πούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε, να μην έχουμε δηλαδή αυτή τη δυσκολία στην κατασκευή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα αντιμετωπιστεί. Προς το παρόν, προγραμματίζουμε ύστερα από μια συζήτηση που είχαμε εδώ να κάνουμε αυτό το σταθερό δάπεδο για να μπορέσει να λειτουργήσει το κτίριο. Κατά τα άλλα, είναι ένα πλήρες συγκρότημα, το οποίο βέβαια έχει ίσως ενδεχομένα μειονεκτήματα όσον αφορά βέβαια τα καθίσματα. Έχουμε πολύ λίγα καθίσματα, πολύ λίγες θέσεις καθισμάτων για τον όγκο του κτηρίου. Έχουμε τη σκηνή είναι λίγο πιο χαμηλότερη από το κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να εμποδίσουν την λειτουργία του θεάτρου. Και ευελπιστώ ότι ύστερα από κάνα μήνα θα έχουμε ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ απογοητευτικό είναι ο εξωτερικός χώρος, όπου είχαμε και ένα ατύχημα με μια κυρία και με ένα σκυλί έξω ακριβώς από το θέατρο. Βέβαια δεν είναι το δίκτυο, δεν ήταν το θέατρο, το δίκτυο ήταν του οδικού φωτισμού. Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι του οδικού φωτισμού. Αλλά και τα δίκτυα που έχουν τοποθετηθεί, τα ηλεκτρικά δίκτυα έξω από το θέατρο, είναι σε αντικανονική θέση τοποθετημένα, χωρίς καμία πρόληψη ασφαλείας. Οι σωλήνες έχουν τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από τις πλάκες του πεζοδρομίου. Οποιαδήποτε δηλαδή επέμβαση γίνει, εγημονή κινδύνους για τον άνθρωπο ο οποίος θα κάνει την επέμβαση, αυτό θέλει μια ή θα βελτιωθεί ή θα καταργηθεί. Ένα από τα δύο, ή θα βελτιωθούν, θα ξυλωθούν τώρα γιατί έχουν μπει και πλάκες κάτω και τα φωτιστικά αυτά, θα υπολογίσουμε το κόστος, θα δούμε το χρόνο, ή θα βελτιωθεί ή θα αχρηστευτούν αυτές τα φώτα αυτά τα οποία είναι στο δάπεδο, για τα οποία δεν είναι και τόσο πολύ απαραίτητα για τη λειτουργία του θεάτρου ούτε για την γροφία του κόσμου, γιατί είναι ενσωματωμένα με το δάπεδο. Επειδή μέχρι τώρα ο Δήμος δυστυχώς ήταν μια κατάσταση η οποία δεν ήταν κόντρα στα συμφέροντα του Δήμου. Ο κάθε ένας σύλλογος έπαιρνε όπου τα ήθελε, τον οποιοδήποτε χώρο, στο ανοιχτό θέατρο εδώ και τα λοιπά. Το Δήμος ήταν πάντα ουραγός στα έσοδα και πρώτος στα έξοδα. Αυτό θα σταματήσει πια. Θα γίνει μια επιτροπή η οποία θα ασχολείται με τον πολιτισμό, θα ενσωματωθούν όλα τα πολιτιστικά μνημεία του Δήμου, είτε σύγχρονα κατασκευαστέντα, είτε τώρα σύγχρονα είτε παλαιότερα. Θα γίνει μια πολιτιστική επιτροπή, θα τα κουμαντάρει από απόψεως λειτουργίας, αλλά απόψεως εκμετάλλευσης δεν θα έχει σχέση καμία επιτροπή. Αυτή η επιτροπή θα έχει ένα μπούσουλα, ένα καθορισμένο, η εκμετάλλευσή σου θα πηγαίνει σε ένα προκαθορισμένο και εγκεκριμένο κανονισμό από το Δήμο, ο οποίος θα συμμετέχει στα έσοδα, με ποσοστό δηλαδή, αν εισπράττει εκείνος που το χρησιμοποιεί, θα εισπράττει αναλόγως και ο Δήμος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μια συναυλία, να κόβονται 50.000 εισιτήρια και ο Δήμος να παίρνει 1.000 ευρώ όπως έπαιρνε τώρα, ή να συνέχεια να πηγαίνουν δίθεν φιλανθρωπικά σωματεία και να μην εισπράττει τίποτα ο Δήμος παρά να υφίσταται
το κόστος της συντήρησης και τελικά να μείνουν ασυντήρητα. Όπου πήγα προχθές στο ανοιχτό θέατρο που έχουμε εκεί και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, διότι είμαι κατάσταση η οποία είναι εντελώς απαράδεκτη κατάσταση. Δηλαδή, ετοιμάζουν να πέσουν σοβάδες. Είναι ασυντήρητο εντελώς ένα κόσμημα που είναι στις περιοχές και μένει ασυντήρητο, διότι βέβαια δεν εισπράττει τίποτα. Ο Δήμος δεν εισπράττει τίποτα, πώς να το συντηρήσει. Κατάλαβα τι. Αυτά τα χρήματα που εισπράττετε θα τα διαθέτετε. Ακριβώς. Ναι, για τη συντήρηση. Βέβαια, οπωσδήποτε. Αντίμονο. Πραγματικά, όπως έχετε δει και εσείς από τους χώρους του θεάτρου, μιλάμε για ένα στολίδι, για ένα υπέροχο θέατρο. Που όλοι ανυπομονούμε πότε θα παραδοθεί στην Ζακυνθινή κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και σήμερα εδώ πέρα και προσπαθούμε να βρούμε μια χρυσή τομή. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι αυτό με το αναβατόριο που τελικά δεν έχει γίνει και πρέπει να βρούμε τη λύση για να κλείσουμε ένα μεγάλο κενό. Βέβαια όμως θα πρέπει όχι απλά να το κλείσουμε, πρέπει να δούμε αν εξυπηρετεί να το κλείσουμε με την έννοια ότι αν φιλοξενηθεί μια ορχήστρα που πρέπει να γίνει ένα σταθερό πατάρι ώστε να εξυπηρετεί και ηχητικά το θέατρο. Μιλώντας εδώ και με τον κύριο Δήμαρχο αλλά και με τον κύριο Θοδωρή, τον Καμπίτση, προσπαθούμε να πούμε ότι αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε το αναβατόριο σε 2-3 μήνες, ίσως μπορούσαμε να κάνουμε υπομονή, φαντάζομαι. Αλλά προφανώς είναι δύσκολο αυτό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του χρόνου να λειτουργήσει το θέατρο ή τα Χριστούγεννα ή όποτε είναι. Νομίζω θα τη βρούμε τη λύση. Πρέπει όμως να ρωτήσουμε και τους ανθρώπους που έχουν κάνει τις μελέτες, είτε για τον ήχο είτε για την ορχήστρα, να μας πούν και αυτή τη γνώμη τους. Γιατί τέλος πάντων, αν υπάρχει η μελέτη για το αναβατόριο, δεν γίνεται. Και πρέπει να το μάθουμε, κύριε Καμπίτση. Πρέπει να το μάθουμε από τη μελέτη και την κατασκευή που έχει γίνει για το θέατρο. Εγώ αυτά έχω να πω. Πιστεύω όμως ότι θα δοθεί. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δώσουμε μια λύση και σε αυτό και να κοιτάξουμε γενικότερα τα θέατρα και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Έχουμε πολύ ωραία θέατρα, όπου έχουμε το Υπαίθριο, έχουμε τη Δερματούσα. Ας τα κοιτάξουμε αυτά, το λέω και γίνομαι γραφικός. Εδώ όμως θα το δώσουμε, πρέπει σύντομα να το δώσουμε. Θα πει και ο Θοδωρής την άποψή του και να δούμε πού θα καταλήξουμε και σύμφωνα με τη γνώμη του κυρίου Αρετάκη. Εγώ δεν παίζω κανένα συγκεκριμένο ρόλο, ούτε έχω καμία θέση στο Δήμο για να μπορώ να λέω εγώ τι θα γίνει. Εμένα με ενδιαφέρει και το έβαλα και θέμα να μην μείνει το θέατρο για πολύ καιρό ακόμα έτσι, μην περάσουμε ένα χρόνο το θέατρο χωρίς να είναι λειτουργικό. Είπαμε να μην κόψουμε την κουρδέλα τον Αύγουστο γιατί δεν ήταν έτοιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε τον επόμενο Αύγουστο για να ξαναμπεί στη διαδικασία να φτιαχτεί το θέατρο, να παραδοθεί το θέατρο. Ο έξω χώρος είναι παρατημένος, δεν γίνεται τίποτα. Κοιτάγαμε τον Δήμαρχο προηγουμένως που τα καλώδια περνάνε μέσα σε πλαστικές σωλήνες εξωτερικά, που σημαίνει ότι τα πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Σοβαρότατο ατύχημα, τα είδε και ο Δήμαρχος αυτά, είπε τι μπορεί να κάνει. Και μέσα στον χώρο, μάλιστα με τον Δήμαρχο τώρα, μιλάγαμε και λέγαμε πώς μπορούμε να αυτό. Το σχετικά με το αναβατόριο, λόγω ότι δεν το έφτιαξε ο εργολάβος που το είχε αναλάβει και πρέπει να γίνει καινούργια, όχι καινούργια μελέτη, να γίνει καινούργια προκήρυξη. Μέχρι να γίνει καινούργια προκήρυξη, πώς μπορεί να διορθωθεί ό,τι είναι για να μπορεί να λειτουργήσει το θέατρο. Αυτό το ξέρει ο Δήμαρχος που είναι και μηχανικός, θα το κοιτάξουν και οι άνθρωποι που είναι του θεάτρου και θα δούνε πώς θα δώσουν λύση. Σημασία έχει ένα πράγμα. Όταν υπάρχει ένα κόλλημα, δεν σημαίνει ότι το απαρατάμε το θέμα και δεν το ξανασχολιόμαστε άλλο με αυτό. Βρήκαμε ένα κόλλημα στο θέατρο, δεν σημαίνει ότι πρέπει τώρα 3 χρόνια να περιμένουμε πότε θα ξεκολλήσει πάλι για να λειτουργήσει το θέατρο. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, ας βρουν λύση και να παραδοθεί το θέατρο στη Ζακυνθινή κοινωνία. Είναι μια κυψέλη πολιτισμού και δεν μπορεί 20 χρόνια να περάσουν άλλα 20 ακόμα για κολλήματα τέτοιου είδους. Εγώ δεν παίζω κανένα ρόλο στο Δήμο, ούτε θέλω καμία θέση σε τίποτα. Σαν ένας απλός πολίτης που κι εγώ έχω τη δική μου ταυτότητα στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μου, προσπαθώ να φτιαχτεί αυτό το θέατρο.